Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε στο like τη Τετάρτη. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλου σα να είστε γεροί. Να προσέχετε, να προσέχετε και επειδή όπω είπαμε και στο προηγούμενο μέρο με τον Χρήστο, τα πράγματα δεν φαίνονται τόσο ευίωνα για αυτόν τον μήνα, τουλάχιστον όσον αφορά τι μετακινήσει μα, την επιστροφή μα στην κανονικότητα. Και επειδή μάλλον προβλέπετε να περάσουμε και άλλο χρόνο στο σπίτι, εμεί θα είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Πρώτο Θεό φυσικά να σα κρατάμε συντροφιά και να περνάμε όμορφα και να διασκεδάζουμε και να ενημερωνόμαστε και φυσικά να σα χαρίζουμε πολύ ωραίες, όχι μόνο στιγμές, αλλά και πολύ ωραία δώρα. Μεταξύ αυτών είναι το αρμόνιο 49 πλήκτρων από την εταιρεία Funny Bunny, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάστημα και στο διαδίκτυο, στο www.funnybunny.gr. Εκεί με ένα κλικ λοιπόν μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα και εποχιακά είδη, αλλά και διάφορα παιχνίδια για παιδάκια και μωράκια και βρεφικά είδη και πολλά ακόμη. Στι καλύτερε τιμέ τη αγορά και με πάρα πολλέ προσφορέ, μια και συνεχίζουν να ισχύουν οι χαμηλέ τιμέ που είδαμε στην Black Friday αλλά και τη Δευτέρα στη Cyber Monday. Τα Funny Bunny λοιπόν εδρεύουν σε Κοζάνη, Καστοριά, από το Λεμαϊδα και η Ιωάννη, αλλά τη διά, το διάστημα του lockdown, επειδή μένουμε πάντα παιδιά και, μένουμε, και θέλουμε να μένουμε παιδιά, βρίσκονται κοντά μα διαδικτυακά. Επίση το προσωπικό μου Instagram τρέχει giveaway, το οποίο αφορά, δεν έχει ανέβει ακόμη, α, ωραία okay. σήμερα θα ανέβει το giveaway, το οποίο θα αφορά το Spotify, αυτό το υπέροχο gadget που σε βοηθά στο να βρίσκεις τα κλειδιά σου ή να μην χάνει τα κλειδιά σου, να μην χάνει το κινητό σου, να δεις που έχεις παρκάρει, λειτουργεί σαν ξυπνητήρι και φυσικά σαν κουμπί πανικού σε περίπτωση που έρχεσαι σε δύσκολη θέση και κινδυνεύεις. Τώρα θα μου στείλετε όλα τα μηνύματα, ελπίζω πως όχι γιατί θα πρέπει να βάλω λίγο το κινητό στο αθόρυβο. Βάζοντα εγώ το κινητό στο αθόρυβο, θέλω να σα πω πω το μέρο αυτό είναι αφιερωμένο φυσικά στον αγαπημένο συνεργάτη αυτή τη εκπομπή, τον Τόλι τον Τσιρύδ, Τσιρούδη, ο οποίο επέστρεψε και επιστρέφει για να ολοκληρώσει την έρευνα που έκανε και την οποία θα μοιραστεί μαζί μα σχετικά για. Γεια, τι γίνεται. Καλά, καλό μήνα. Καλό μήνα επίση. Έχουμε μείνει στην έρευνα σχετικά με την αναπαραγωγή των ζώων. Έχουμε τα άλλα Α, πέντε ζώα. Ακριβώ. Σχετικά λοιπόν με τον εφάνταστο τρόπο που αναπαράγονται οι φίλοι μα τα ζώα. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε. Και τι δεν είπαμε. Και τώρα θα πούμε και τι δεν θα πούμε. Oh. <laughs> Καθόμαστε αναπαυτικά. Ε, λοιπόν. Ο Μιχάλης είναι στη θέση του. Εσύ στη δική σου, το κοντρόλ στη δική του και είμαστε όλοι αυτοί Λοιπόν, το πρώτο ζώο που θα πούμε σήμερα είναι για τα πάντα. Τα πάντα. Τα ξέρεις τα πάντα. Τα ξέρω, ναι. θέλεις να, να στα θυμίσω. Α, ναι. τα πάντα. Είναι αυτά τα αρκουδάκια. Αυτά είναι τα πάντα. Αρκουδάκια δεν είναι τα πάντα. αρκου ναι. ναι αρκουδάκια με το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο χρώμα, με το άσπρο προσωπάκι, που έχουν βγει και σε ταινίε, κουμφού πάντα και άλλα πάντα διάφορα. Και έχουν βγει και σε παροιμίε και σε διάφορα. Παράδειγμα το 2020, τα πάντα. Μπιπ. Και, και τα κοάλα τίποτα. Ναι. Κάπως έτσι. Τα πάντα λοιπόν έρχονται σε σεξουαλική επαφή. Το, το θηλυκό, <μπάντα> πάντα με το αρσενικό πάντα. Λέει ότι τα πάντα δεν παίρνουν εύκολα μπρο. Α, δεν έρχονται. Δεν παίρνουν εύκολα μπρο. Γιατί λέει ότι γενικά τα πάντα δεν είναι και πολύ. Δεν κάνουν τα πάντα. Όπω κάποια άλλα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θυμάσαι. Ναι, δεν είναι πολύ σεξουαλικά ζώα, δηλαδή. Ναι, και αυτά λέει αναγκάστηκαν και να γίνουν έτσι, εκτός γιατί γενικά δεν το είχαν και πολύ. Ναι. Αναγκάστηκαν με την εξέλιξη και το πέρασμα του χρόνου γιατί επειδή η λίτσα είναι ένα είδος υποεξαφάνιση και αρκετά όσα έχουν μείνει είναι ε, υποεχμαλωσία, Α. δεν τους έρχεται πολύ να κάνουν τέτοιο. Δεν έχουν πολύ όρεξη, ε. Δεν έχουν πολύ όρεξη και είναι δύσκολο και να γίνει και αναπαραγωγή. Και γι' αυτό είναι και υποεξαφάνιση, άρα. Ναι. Και τι κάνουν λέει η λίτσα. Η να υπεύθυνοι ενό πάρκου στην Κίνα. Α, τα βάζουν. Α, α, α καλά είμαι. <laughs> Δεν δε ξέρω σήμερα. Καλά είμαι, εντάξει. Ε, ε, κα, σαν ε άνθρωπος. για να ανεβάσουν λέει τη λίμπιντο του αρσενικού πάντα Ναι Του βάζουν ταινίε ερωτικού περιεχομένου να δει Ναι Τι Και ναι πιάνει, λέει, η Λίτσα. Τι Τι, Τι. 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 Ναι. του βάζει <laughs> Όχι, ναι. Δεν <laughs> Βάζουν άκουσα. Ειδικέ λέει ερωτικέ ταινίε ειδικά για πάντα. Δεν εξηγεί τι εννοεί ειδικά για πάντα. Αλλά βλέποντα αυτό σε βίντεο, Ναι. Διεγείρεται το αρσενικό πάντα μαζί με το θηλυκό και έτσι μπορεί να γίνει η αναπαραγωγή. Αλλιώ δεν. Αλλιώς Αλλά δεν... τώρα τι ειδικά για πάντα είναι οι ερωτικές ταινίες... Τα πάντα δεν είναι και αυτά που κοιμούνται πολλές ώρες. Είναι λίγο καταθλιπτικά τα ζωάκια αυτά δεν είναι. Πέρασαν και πολλά στη ζωή τους επειδή είναι πολύ όμορφα, τα αχμαλωτίζαμε και εμείς οι άνθρωποι. Καλυτικά. Εμείς φταίμε που τα πάντα τώρα... ναι Και μετά σου λέει επειδή τα πάντα ψιλοβαριούνται από μόνα τους να έρθουν σε επαφή με το άλλο πάντα... Ε, σω είναι λίγο και τα κιλά, είναι λίγο βαριά. Πού να σηκωθεί τώρα το πάντα, να πέσει το άλλο το πάντα. Και... Εντάξει, πάντα είναι, δεν είναι αρκούδα. Ναι, αλλά θα μου πει ναι, σωστά. Μιχάλη, ο πήθηκα ο μπερμπάντο, αυτό ο μπαμπουίνο, πώ τον λέγανε στην προηγούμενη εκπομπή. Και αυτό πήθηκα ψιλοβαρή, ήταν αλλά μια χαρά. Ναι. Και σου λέει ναι. το, το πάντα για να μπορέσει να έτσι λίγο τούρθει το κέφι, του βάζει ταινία να δει. Ερωτικέ το... ταινίε ειδικά για πάντα. Το Τώρα κου... μου έρχονται πολλά στο μυαλό. Σε να τι σου έρχονται για να σου πω κι εγώ. Το κουφού πάντα. Ξέρω εγώ. Όχι, ερωτικέ ταινίε ειδικά για πάντα. Τι είπα. Με... Με... Δηλαδή, του δείχνουν άλλα πάντα να έρχονται σε επαφή. Ναι, αφού δεν υπάρχουν, αφού λέμε δεν γίνονται. Πού θα τα βρουν τα άλλα πάντα που έρχονται σε επαφή. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ναι. παίζει και να αντίνονται με κοστούμια Εντάξει. πάντα. Και να βιντεοσκοπούν κανένα τέτοιο έτσι... Ω, τι είπες τώρα! Άρα αυτοί οι υπεύθυνοι του κέντρου φοράνε κουστούμια πάντα, κάνουν σεξουαλικά πράγματα... Ε, υποτίθεται, αφού είναι με τα κουστούμια, δεν θα... Ναι, ναι, Εντάξει, ναι. και τα δείχνουν μετά... Να στα... υπάρχει κίνηση, ναι. Το δείχνουν στο πραγματικό πάντα... Και... Το, αρσεν, το αρσενικό ναι και διαγείρεται. Και διαγείρεται και έτσι, και έτσι πάει και κάνει πρα... πράγμα το πάντα. Ε ναι γιατί αν τον πάντα δεν δει την εικόνα του... Ναι, πώς θα Δεν μπορείς το... το... να του βάλω ανθρώπους μήπως να... Μήπως το πάντα ναι, όμω. Δεν γίνει, δεν, τι να... Μήπως λέω εγώ τώρα, το πάντα επειδή δεν διαγείρεται από το άλλο πάντα έχουν βρει αυτοί οι υπεύθυνοι με τι διεγείρεται για του δείχνουν, πούμε, του δείχνουν δυο λιοντάρια. Δηλαδή, μήπως με το... άλλα ζώα, λέει. Ναι, να είναι λίγο ανώμαλο το πάντα, να μην θέλει να πάει με πάντα, να θέλει να πάει με άλλο ζώο. Βόλτα, ναι. Αλλά επειδή αναγκάζεται να πάει με πάντα, βόλτα, του δείχνουν αυτοί το αντίστοιχο, α πούμε. Ναι. ναι. Και δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω με άλλα ζώα. Δεν ξέρω τα ζώα πώς βλέπουν τα άλλα ζώα. Ναι. Εσύ γενικά ξέρεις αν κάποια ζώα βλέπουν ερωτικά άλλα ζώα, άλλου είδους. Ναι, να σου πω Ή τώρα. Ή μόνο ομοίως, ομοίως Η... ζώα. Ξέρεις, εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Είδε τώρα τι γίνεται, άλλη απορία γεννάται. Η μονο ομοιως ομοια ζωα εσυ πως δηλαδή. Επίχει οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Βλέπουμε ερωτικά και τους άντρε και τις γυναίκες και αντίστροφα. Εντάξει, είναι ίδιο είδο τα ζώα. Εμεί δεν τα βλέπουμε ερωτικά. Αλλά τα ζώα μεταξύ του δεν είναι. Όχι, Άλλο λέω και τα ζώα είναι Αλλά... ίδιο είδο, δεν είναι. Έχει δει ζώο να το κάνει με άλλο ζώο. Mm. Oh. Ναι, μήπω όμω είναι. Ναι. Πούμε... Ναι. Όχι, ναι, Α. αυτό που λε, ότι δεν έχω δει. Δηλαδή τα σκυλιά ερωτεύονται μόνο σκυλιά, ενώ δεν μπορούν να ερωτευτούν γάτε. Όχι, είναι όνειροι οι Ε, Τώρα αυτό πώ γίνεται, μπορεί να μου το εξηγήσει. Συγγνώμη να σου πω κάτι, Αυτά. Είναι, τώρα δεν είναι. Δεν το λέω για να το πω, Χαχα να γελάσουμε. Είναι ρε παιδί μου, κάποιε απορίε και κάποια, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Γιατί δεν μα τα έχει μάθει κανένα αυτά. Γιατί πρέπει ας πούμε, να βγούμε το εδώ πέρα στο like και να καθίσουμε και να το σκεφτούμε, ναι, Έλαντε. Έλαντε. Λοιπόν, πάμε σε είναι, επόμενη. Και γενικά ναι. η απάντηση είναι μία, Λίτσα. Ποια η φύση. Είσαι θεό, Ρε Στόλι. Είσαι θεό. Και σαν θεό, πρέπει να με ενημερώσει και για τα άλλα ζώα του ζωικού σου βασιλείου. Τι άλλο κάνουν Ωραία. λοιπόν τα ζωάκια σου, στ Πάμε στο επόμενο. Ναι. Το επόμενο είναι η Ιένα. Η Ιένα, η Βίαινα και η Τριένα. Η, η, η γνωστή Ιένα. Τη θυμάζε την Ιένα ε, από το Lion King. Ναι, πώ δεν τη θυμάμαι. Οι πονηροί, η πονηρή, Ιένα είναι πονηρή, είναι κακιά, έτσι την έχουμε στο μυαλό μα. Και ήταν ναι, κακιά, ήταν κακέ οι Ιένε εκεί πέρα. Αχ, τι ωραία να ερχόμουν κι εγώ εκεί που κάθεστε, ρε παιδιά. Λόγω τη εξωτερική εμφάνιση, προφανώ. Ναι. Και γιατί και στα κόμικ γενικότερα, αλλά και στι ταινίε, έχει ε, το ρόλο του άγριου ζώου και αυτού που επιτίθεται και Τελευταία. ναι, επιτίθεται να φάει. Ναι. Οι ίενε τώρα είναι και αυτέ σεξουαλικώ ενεργέ. Είναι και αυτέ, Λίτσα. Και εδώ τώρα λέει, μα λέει συγκεκριμένα η έρευνα, οι αρσενικέ ίενε. Ναι. Έχουν ένα κάτι σαν όπλο, το μεταφράζει. Όπλο. και οι θηλυκέ έχουν μια τέλεια σχηματισμένη θήκη που μπαίνει εκεί. Είναι σαν πάζιλα ακριβώ λέει Λίτσα. Η ΙΕΝΑ η αρσενική έχει ένα όπλο και η ΙΕΝΑ η έχει μια ε, ε, καλοσχηματισμένη Καλώςχεμα... θήκη για το όπλο Φίλυκ. της αρσενικής ΙΕΝΑς. Ναι έτσι γράφει. Το οποίο το όπλο μπαίνει στη θήκη. Ναι και πυροβολεί. <laughs> ναι και λέει πρέπει λέει ναι. το αρσενικό να κατακτήσει το θηλυκό ώστε να γονιμοποιηθεί. Συγγνώμη. Όλα, όλα τα όπλα των αρσενικών Ιενών ταιριάζουν με όλες τις θήκες των φιλικών Ιενών ή πρέπει η Ιένα η ενα η αρσενικη να βρει την κατάλληλη θηλυκή που θα ταιριάζει το όπλο της με τη θήκη της. Δεν το λέει, αλλά πάνω κάτω είναι όλα ίδια. Α, ναι. Όπλο πολύ Και οι θήκες δόλου, προσαρμόζονται ναι. σε μικρό... Λέπτε Άρα, πρέ... για μετά λοιπόν, αφού εγώ... η ασθενική έχει το όπλο, η θηλυκή σου λέει «έχω τη θήκη», άμα θέλεις να ξεκουράζεις το όπλο σου στη θήκη μου, πρέπει να με κατακτήσεις. Αλλιώς, ναι. Δεν υπάρχει εκεί που, που ξέρει. <laughs> δηλαδή. ταιριάζει. Και πώς την κατακτά τώρα, δηλαδή έρωτας ερωτα... και τέτοια. Δεν γράφει, αλλά ξέρει, πλησιάζει έτσι απειλητικά, απειλητικά, την τριγυρίζει ναι. και πέφτει το πιστολίδι. <laughs> <laughs> και την πιστολιάζει την Ιένα. Μάλιστα, Κίενε. Πάμε στο. Αυτό τώρα, Πάμε. συγγνώμη, γιατί τα άλλα τα ζώα δεν έχουν όπλο και οι φιλικέ δεν έχουν θήκη. Ναι, δεν ξέρω στην έρευνα γιατί την Ιένα το έχει έτσι. Γιατί προφανώ είναι σχηματισμένο κάπω και υπάρχει και. Α, μοιάζει με όπλο. Άκου τώρα, περίμενε. Μέχρι να μου πεις εσύ λίγο το επόμενο, μπαίνω εγώ στο γνωστό site. Και τι θα ψάξεις, Ελίζα, τι θα γράψεις. Γράφω ΙΕΝΑ. Ναι. Μου βγάζει ονειροκρίτη στην Ιένα. Όχι, δεν έχω δει Ιένα, δεν έχω φτάσει να βλέπω Ιένα στον ύπνο. Και και μια άλλη λέξη κλειδί. Ναι, την έβαλα. Λοιπόν, για να δούμε. Μπαίνω στο Science News. Γιατί θα το δείξει σε φωτογραφία. Όχι σε φωτογραφία, παιδί μου. Τι πιστόλι είναι αυτό που λέει. Έχω μπει στο Science News Οκ. Okay. Yeah. Έγκυρο site. Λοιπόν, Λέζει, λέει ότι πλέσεις, ένας... ναι. είναι ένα ιδιαίτερο ευφυέ ζώο okay, με διανοητικές ικανότητε και κοινωνικέ συμπεριφορέ. Πού ταιριάζουν, λέει, ε, γενικώ αυτέ οι συμπεριφορέ, Είναι αρπακτικά και έχουν παρόμοια ικανότητα yeah. με αυτή των λιονταριών. Mm. Ωραία. Ναι, δεν σου λέει ότι αυτά ε, περίμενα να πάω στο τέτοιο. Μοιάζει, λέει, με τις γάτες περισσότερο η ένα παρά με το, με το, σκυλί. Ναι, και είναι στο έχει... πολύ σαν ναι. ναι, τέσσερα διαφορετικά είδη η υπάρχουν, της Αφρικής ή η ένα, κάποιες άλλες να ενα καποιες αλλες η Δεν μας νοιάζουν αυτά. Ζουν σε μεγάλες ομάδες, στις αγέλες αυτές, σε κοινέ ναι. περιοχές. Καλό μέχρι εδώ. Τα μεγαλύτερα ζώα είναι αυτά που τρών περισσότερη τροφή και λοιπά και κλπ. Τα θηλυκά είναι το κυρίαρχο και πιο επιθετικό φύλλο. Mm. Ωραία, γιατί σου λέει έχουν πολλές αρσενικές ορμόνες τα θηλυκά μέσα τους. Να. Ωραία. Ή... Αλλά oh, το όπλο το θέλουν. Πάμε τώρα. Η Ή κληροτίδα, <laughs> το λέω σωστά, <laughs> ναι, της ΙΕΝΑΣ, <laughs> λέει στα θηλυκά, <χει> είναι επιμικισμένη και μοιάζει πολύ με το αρσενικό μόριο του αρσεν, της αρσενικής ΙΕΝΑΣ. Αλλά το αντίθετο, σαν θήκη, έτσι δεν λέει. Ναι, καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι αυτό, ότι είναι... Είναι προ... το ανάποδο στο καλούπι. Ναι, έτσι είναι. Και πηγαίνει ο Ιενός και ξεκαλουπώνει. Πάμε παρακάτω. Δεν μας κόψαν πάμε ούτε στο. αυτή τη φορά, μα προσπαθώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, μάντεψα. Στα δελφίνια! Τα δελφίνια, ναι. Α, τα δελφίνια πρέπει να κάνουν πολύ ωραία πράγματα γιατί είναι και πολύ γλυκά και πολύ ρομαντικά. Περιμένω κάτι να μου πει ωραία για τα δελφίνια. Τα δελφίνια, όντω, Λίτσα, είναι αυτό που λε. Είναι πολύ γλυκά. Φλερτάρουν με οτιδήποτε και μπορούν να κάνουν και τα πάντα μικροπράγματα με οτιδήποτε. Oh. Με χελώνες, με ψαράκια, ξέρεις, μόνο παιχνιδάκια και τέτοια. Α, ah! Α, είναι mm, τα αδελφίνια. Είναι χαρούμενα, μέσα στη χαρά, ότι δουν έτσι ψιλοφλερτάρουνε. Μια χαρά! Και με χελώνα και με ψάρι, το δελφίνι δεν έχει πρόβλημα. Ναι, Ναι, γύπες, τα δελφίνια. Γη τι. Αλλά λέει η Λίτσα, έχουν κάτι ιδιαίτερο. Τι. <laughs> το μόριό τους λέει. Ναι, ναι, Είναι ικανό να γραπώσει πράγματα. Τι. Να γραπώσει κάνοντας, λέει, εξερευνητική συσκευή. Το, Γραπώ, το, το γραπώνει, τι σημαίνει. το πιάνει. Άρα, ε, είναι λειτουργικό. Ναι. Και έχει κίνηση. Αγίστη. Ναι, αγκιστρώνει πράγματα. Τα κοιτάζει το δελφίνι. Βλέπει αν του κάνουνε, τα αφήνει. Αν δεν του κάνουνε... Ναι, αλλά εσύ έτσι, έτσι πως το, το δελφίνι... Από πού τώρα να έχει φυτρώσει αυτό το... Α, πού είναι στο Δελφίνι, ε? δεν έχω δει εγώ ποτέ το, αυτό το αγκίστρι του Δελφινιού. Λοιπόν, Ούτε. μισό λεπτό. Θεέ για κάνει μια αναζήτηση για να σου πω και κάτι ακόμα στο Δελφίνι. Ναι, πες μου εσύ. Ενώ λέει έχει αυτό την, την εξερευνητική συσκευή, γενικότερα λέει είναι πολύ βιαστικό αραστής. Τελειώνει την ερωτική του πράξη σε 12 δευτερόλεπτα. 12 δευτερόλεπτα! Ναι. Τελειώνει το μπαμ μπαμ το δελφίνι γρήγορο. Ε, είναι γιατί και παντού καταλαβαίνει τώρα. Κάνει πολύ φλερτ και πηγαίνει έτοιμο. Δεν χρειάζεται να... Άνα, μπράβο. Περνάει το πιο πολύ χρόνο στο φλερτ. Ναι. Λοιπόν, θε μου, Τι μου. βλέπεις, για πες μου, και τι έγραψε στο Google. Παναγία μου. <laughs> λοιπόν, Περιβέψη. το δελφίνι η αλήθεια είναι, συγκαταλέγεται στα... Στα πιο περίεργα μόρια του Ζωικού Βασιλείου, το μόριο του Δελφινιού, είναι, <συνταρπάζει> λέει, πολυεργαλείο. Ναι. Ναι. Ανασύρεται από το θηλυκό και περιστρέφεται από εδώ και από εκεί προς ε, αναζήτηση συντρόφου. Φαντάσου, επειδή εγώ το βλέπω τώρα κιόλας, ότι πώς είναι στα υποβρύχια δεν βγάζουν ένα φιούτσα έτσι προς τα πάνω. Ναι, αυτό το μάτι, Το που περισκόπιο, που ναι. Φαντάσου ένα υποβρύχιο αναποδογυρισμένο και να βγαίνει το περισκόπιο έτσι από κάτω. Το βλέπεις τη φωτογραφία, το έτσι. Βλέπω, το βλέπω, ναι, ναι. ναι, το είδα, το είδα. Θα ναι. μπορώ να το δω και εγώ μετά. Το. Ναι. το περισκόπιο, λοιπόν, το, το πολυεργαλείο του Δελφίνιου που μοιάζει με περισκόπιο, βγαίνει κάτω από την κοιλιά του και λέει, κάνει έτσι. Αναζητά τον ερωτικό σύνδροφο. Αναζητά κουκ, τα 12 δευτερόλεπτα, έφυγε. Και το χρησιμοποιεί σαν χέρι, αυτό που πολύ σωστά είπες, για να κουμπίσει και να αναγνωρίσει άλλα ψάρια. Αφού ναι, τα αναγνωρίσει μάλλον, ναι. μετά και του κάνουν τσακτσουκ 12 δευτερόλεπτα, καλό μεσημεράκι, υποθαλάσσιο, υποβρύχιο, ε, τσακτσουκ μετά πάει στο επόμενο. Αλλά γενικώ είναι εκεί και πλέει. Τώρα κίνησε στην πεδιά όλων των τηλεθεατών να ψάξουν στο Google πώ είναι το δελφίνι. του. Να ψάξουν. Μόνο το θέμα, ξέρει, ποιο είναι, ότι τώρα εδώ πέρα. Τι. Έχω βρει. Παναγία μου. Και βίντεο. Όχι. Στο άρθρο που μπήκα, που λέει για τα παράξενα τέλο πάντων μόρια κάποιων ζώων, έχω βρει κάτι άλλο. Ο Παναγία μου να μην τα δει καθόλου τόλοι. Τέλος πάντων, ναι. θα το στείλω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. <laughs> ναι, λοιπόν, Πάμε, στο, πάμε επόμενο. στο επόμενο. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό, Λίτσα. Το ψάρι κλόουν. Α, ναι, ναι, το γνωστό. Το νέμο, δεν είναι αυτό. Ο νέμο ναι, δεν είναι το ψάρι κλόουν. Αμαν. <laughs> Νομίζω, ναι, καλά λες. Ναι. Έτσι μοιάζει. Από εκεί το εμπνεύστηκαν τέλο πάντων. Ναι. Είναι το ψάρι κλown. Αυτό τώρα άκου τι γίνεται. Ναι. Υπάρχουν λέει τρία είδη ψαριών. Μεγέθους υπάρχει το μεγάλο, ναι. το ψαριό, το οποίο είναι το θηλυκό, το πιο μεγάλο σε μέγεθος. Υπάρχει το μεσαίο που είναι το αρσενικό αναπαραγωγής. Ναι. Και υπάρχει το μικρό που είναι το αρσενικό που δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί, είναι απλά βλέπει. Ναι και γενικότερα στι κανονικέ του περιπτώσει είναι να, το αρσενικό το μεσαίο να, πάει, να πηγαίνει με το θηλυκό το μεγάλο και να γίνεται αναπαραγωγή. παραγωγή. Αλλά ναι. σε περιπτώσει λέει που δεν υπάρχουν θηλυκά μεγάλα ή πιαστούν σε ψαριά, ξέρει, πολλά ναι, ναι, θηλυκά ναι. μεγάλα και ήπαν να παίξουν... και δεν. Ή να παίξουν θηλυκά, σε καμιά ταινία. Μπορεί να πάνε να παίξουν και σε καμιά ταινία και να μην είναι. <laughs> ναι, όταν δεν υπάρχουν, τι γίνεται, λέει. Το μεσαίο αρσενικό μεγαλώνει, προσαρμόζεται και γίνεται θηλικό Και το μικρό αρσενικό μεγαλώνει μέγεθος, μην γίνεται μεσαίο και παίρνει τη θέση του αρσενικού. Τι λες τώρα. Ναι. Τώρα αυτό είναι πολύ έξυπνο. Και... Ναι. Ρα, τι έχει κάνει αυτή η φύση, ρε παιδιά, τώρα. Ε, συγγνώμη. Τώρα πέραν τη πλάκα και το. Δεν είναι τρο τρομερό αυτό που συμβαίνει στη φύση. Ναι, είναι αυτό που σου λέω η φύση. Δηλαδή το, το ψάρι νέο το μεσαίο. Γίνεται θηλυκό όταν δεν υπάρχουν άλλα θηλυκά, φουσκώνει και γίνεται κορίτσι. Και το ναι. μικρό το ψάρι, το που δεν είναι ικανό να κάνει πράγμα, ξαφνικά φουσκώνει και γίνεται μεσαίο και γίνεται αγόρι και πηγαίνει στο άλλο και κάνουν αναπαραγωγή. Ναι. Τρελό. Δεν ξέρω ναι. τώρα. Και όλα αυτά από μια έκρηξη, ας πούμε. Ή από ένα μήλο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς. Η απο ενα μηλο δεν ξερω κατι συμβαινει στον κοσμο δεν ειναι τα πραγματα τοσο απλα ετσι οπως τα βλεπουμε εμεις η λίτσα... Ναι, οριάζει. Έχει κάνει τρελά πράγματα. Πάμε Μιλάμε και στο τελευταίο. Τρελά πράγματα. Και... Πάμε και στο επόμενο, το τελευταίο. Το οποίο είναι... Το σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι. Mm? Το σαλιγκάρι, Λίτσα. Oh. Εδώ, Λίτσα, τα πράγματα δεν μπορείς να τα φανταστείς. Oh. Δεν πάει το μυαλό σου καθόλου, ούτε εγώ το περίμενα, Λίτσα. Α, το σαλιγκάρι. <laughs> Συγγνώμη. Mm. Το σαλιγκάρι τώρα κουβαλάει και αυτό το σπίτι του μαζί. Ε, προφανώς... <laughs> Γίνεται μέσα ναι στο σπίτι ή αφήνει το σπίτι και σε κοινή θέα. Άκου τι γίνεται τώρα στο σαλιγκάρι. Άμα σε βάλει στο μάτι του λίτσα το σαλιγκάρι, ναι. την έβαψε. Οχ. Oh. <laughs> <laughs> δηλαδή. Δηλαδή, τα σαλιγκάρια, λέει η έρευνα εδώ, δημιουργούν ένα υγρό πίσω από το μάτι τους, πίσω από τα μάτια τους. Ναι. Έτσι. Ναι. Βρίσκουν ένα άλλο σαλιγκάρι. Ναι. Και τα γεννητικά τους αυτά είναι πίσω από τα μάτια τους. Α. Και πετάνε με τα μάτια τους. Υγρά. Ναι. Παίζουν με τα μάτια που λέμε. Και έτσι γίνεται η αναπαραγωγή. Αυτό. Είναι γενικά, λέει, ερμαφρόδιτοι οργανισμοί. Δηλαδή κάθε ένα έχει και τα δύο. Και γονιμοποιούνται έτσι, με παιχνίδι με τα μάτια. Βλέπει το ένα σαλιγκάρι το άλλο σαλιγκάρι. Κοιτάζονται στα μάτια και πετάει... Δεν είναι να ψάξει όποιο σαλιγκάρι Ναι. Και πετάει ίδια, γράτω, και το ένα σαλιγκάρι ναι. στα, στα μάτια του άλλου σαλιγκαριού και μένει έγκυο το άλλο σαλιγκάρι. Και, και βγαλ... το άλλο μπορεί να γίνει. άμα πετύ... Πετάει και το ένα και το α, άλλο. Και όποιο πιάσει το παιδί. Γιατί που πίσω από το μάτι του πηγαίνουν κοντά μάτι με μάτι και του βγαίνουν τα μάτια έξω. Ναι. Α, ναι, κανένα. Τι πετάει τα μάτια, τα μάτια έξω του σαλιγκαρίνα ο σαλιγκαρό. Ο σαλιγκαρό, δηλαδή, δηλαδή άμα πετύχει σαλιγκαρό, μην τον κοιτάξει τα μάτια. Ναι, έλα γιατί λέει, άμα το φανταστεί. Δεν μπορεί ναι, το... σου πετάξει τίποτα, βγάλει κανένα σαλιγκάρι. Είναι αυτό που έχουν το σαλιγκάρι το... Ναι. Πώς το λένε αυτό? Πιο Μη σπίτι, πες κάτι άλλο. Το καβούκι. Το αυτό. Όχι καβούκι, είναι του... Το... Το... το καπάκι του, μωρέ. Τώρα τρελάθηκα εγώ με τα μάτια. Έτσι, για μη... Το κελίφος. Το κέλυφος, μπράβο. Το κουβούκλιο. Κέλυφος, κέλυφος, σαλιγκαριού. Ωραία. Από κάτω είναι αυτό η γλίτσα που είναι τα ναι. Οπότε που είναι, στα μάτια είναι. Στα πίσω από τα μάτια. μάτια. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι χαζό να το φίδι να το σέρνει. Κατάλαβε, το έβαλε στα μάτια από πίσω και σου λέει τώρα ποιο κα βγαίνει από το σπίτι, να πάει στο σπίτι τη άλλη κλπ. Ιδίω άμα έχει και lockdown δεν μπορεί. Στι μέρε μα δηλαδή τα σαλιγκάρια θα ήταν asexual τελείω, δεν θα είχαν καμία δραστηριότητα. Και με τα μάτια, άρα προσοχή, αν πετύχετε σαλιγκαρό, λοιπόν μην τα κοιτάξετε στα μάτια. Δεν ξέρετε ποτέ που μπορεί να σα έρθει. Και είναι ναι, αυτό. Πετάει ναι. Και είναι και αυτό που είπε και εσύ, ότι άμα σε βάλει το μάτι ο Σαλίνγκαρο, δεν γλιτώνεις. Ναι, Την ναι, έβαψε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω. Ποιο ζώο από αυτά σου άρεσε. Του προηγούμενη φορά σου είχε εκείνο. Τώρα. Ναι, τώρα κοίταξε. Με το πάντα δεν μπορώ καθόλου. Δεν. Ναι, γιατί είπαμε θέλει να πάρει μπρο. Ναι, Ναι, Μετά, το είπαμε... δελφίνι. Με το τηλεσκόπιο. Με την, την Ιένα, μετά το δελφίνι, το ψάρι κλον, Το και... δελφίνι που φλερτάρει. Όχι, όχι, ούτε δελφίνι θέλω. Το, το δελφίνι ψάρι δελφίνι. αλλάζει yeah. φύλλα. Το ψάρι, εφάνταστο, ε, πραγματικά, τρελάθηκα, με εντυπωσίασε. Γιατί Φα... δεν θες με το δελφινάκι το ωραίο που φλερτάρει. Καλά, αφού σου λέει αυτό το βγάζει έτσι και πάει και κάνει τέτοιο, ανείχνευση. Σε άμα σε ε, όχι, δεν θέλω. Θα δώσω συγχαρητήρια στο ψάρι που μεταμορφώνεται και το πιο ερωτικό της αυτή αυτής έρευνας θα είναι το, σαλ, το δελφίνι. Εμένα, αλλά το σαλιγκάρι και το σαλιγκάρι κάνει πράμα Ή πως θα βάλουμε τις ιένες που έχουν τα όπλα και τις θήκες. Δεν ξέρω. Θα βάλουμε στο Instagram poll να ψηφίσει ο κόσμος. <χω> <laughs> λοιπόν, Τόλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για ακόμη μία φορά. Μας ενημέρωσες, μας κατήφθηνες, μας α, ψυχαγώγησες και τι άλλο να πω, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να τα πω με την επόμενη φορά με gadget. Έτσι. Μάλιστα, αυτός ήταν και το Λιστσιρούδης. Εσείς σίγουρα θέλετε διαφημίσεις τώρα από τα Control, θέλετε θα σας δώσω. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, θυμίζω, 42296, 24610, 42296, είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε για το διαγωνισμό, για το διαγωνισμό μας, ο οποίο θα γίνει το Σάββατο μετά το τέλος της εκπομπής. Είναι το αρμόνιο 49 πλήκτων από τα καταστήματα Funny Bunny. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Solar Energy Subasis, σε Φλόρινα, όπου μας προμηθεύει με ρεύμα, με τη βοήθεια του ήλιου, στις πιο χαμηλές τιμές της αγορά και για επιχειρήσει. Εσείς και για ιδιώτες. SS Energy σου στο ίντερνετ μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να πάρετε, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ε, και επίσης για εσάς που διαθέτετε το αυτοκίνητο, μηχανάκι, φορτηγό, ε, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κάποιο καύσιμο για να Α, λειτουργήσει, τότε επισκεπτόσαστε μοναδικά και μόνο το Πρατήριο υγρών Καυσίμων Ταρτάρα και ΣΥΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ στην πόλη τη Κοζάνη και με αυτόματο πολιτή για τι ώρε που είναι κλειστό και με ιδιαίτερα υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και φυσικά παρέχει τα πάντα στι πιο οικονομικέ τιμέ όσον αφορά την βενζίνη, το αέριο, το πετρέλαιο κίνηση αλλά και διανομή πετρελαίου θέρμανση τώρα που ο καιρό έχει αγριέψει. Περνάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε εδώ. うん。<music>